Κουράσουμε νούμερα και αριθμούς. Αποφάσισα μόνο να μιλήσω σήμερα για να εκφράσω την έκπληξή μου για αυτά που πάει να κάνει η κυβέρνηση. Αυτό εδώ δεν είναι ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Αυτό είναι η καταστροφή και η εξαθλίωση των ασφαλισμένων. Χρησιμοποιείτε το πρόσχημα και το άλοθη του μνημονίου με την Τρόικα για να περάσετε τα πιο σκληρά αντιλαϊκά μέτρα. Ξέρετε τι θα γίνει σε λίγα χρόνια? Με την ανεργία που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα, ποιος θα μπορέσει να συμπληρώσει 40 χρόνια δουλειάς? Θα φτάσουν όλοι 65 χρονών και θα έχουν 15 ή 20-25 χρόνια δουλειά στο πολύ. Θα έχουμε μια στρατιά περιφερόμενων παππούδων που θα παρακαλάνε όχι να πάρουν σύνταξη, αλλά ένα μικρό επίδομα. Αυτά είναι τα περήφανα γυρατιά που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Με τις κυβερνήσεις σας των τελευταίων δεκαετιών καταφέρατε να κάνετε την Ελλάδα ένα απέραντο τοχοκομείο. Δημιουργήσατε δουλειές, ανάπτυξη, φτιάξατε εργοστάσια, παραγωγή για να δουλεύει ο κόσμος. Αφού δεν το κάνατε και δεν το κάνετε ως τώρα, καταδικάζετε τους νέους ανθρώπους όταν γεράσουν να ζουν με ψίχουλα. Μιλάτε για πλασματικά αίτια ασφάλισης. Μου λέτε, σας παρακαλώ, πού θα βρει ο μισθωτός και ο μικρομεσαίος εργαζόμενος τα χρήματα που χρειάζονται για να εξαγοράσει ένσημα? Πόσες χιλιάδες ευρώ πρέπει να έχει κάποιος στην άκρη για να εξαγοράσει τα χρόνια του στρατού, των σπουδών ή τα χρόνια ανεργίας? Και μην νομίζετε ότι σας κάνω κριτική από τη θέση των προνομιούχων. Ξέρετε πόσους ποδοσφαιριστές που επί χρόνια σπάγανε τα πόδια τους στα γήπεδα έχουν μείνει στη φτώχεια χωρίς σύνταξη λόγω κάποιων προέδρων και κάποιων ομάδων που δεν κολούσαν τα ένσημά τους? Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανωνύμων Ποδοσφαιριστών ζητά επίμονα να τους δοθεί δυνατότητα να εξαγοράσουν κάποια χρόνια, μπας και πάρουν μια μικρή σύνταξη. Δεν βλέπουμε όμως σε αυτό το νομοσχέδιο καμιά ρύθμιση για αυτούς. Υπάρχει μεγάλος αριθμός παλαιών διεθνών ποδοσφαιριστών που έχουν τιμήσει το εθνόσημο και αδυνατούν εντελώς να στοιχειοθετήσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Καταργείται τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας που ήταν η μόνη ανάσα των συνταξιούχων. Έχετε σκοπό να τα πάει να φέρετε όταν η Ελλάδα βγει από την κρίση? Και αν πείτε ναι, ποιος θα σας πιστέψει? Πριν ένα χρόνο λέγατε ότι λεφτά υπάρχουν και θα τα βρούμε τα λεφτά. Γι' αυτό σας ψήφισε ο ελληνικός λαός, για να δει μια καλύτερη μέρα και όχι αυτόν τον εφιάλτη. Από το νομοσχέδιό σας φαίνεται ότι η κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης θα είναι μόνιμη. Καταργείτε σταδιακά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις μητέρες ανηλίκων. Αυξάνετε βία τα όρια ηλικίας και μάλιστα σε ομάδες που χρειάζονται ειδική κοινωνική προστασία. Τις μητέρες ανηλίκων, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους και τους κι άλλους. Έτσι καταδικάζεται ένα ολόκληρο έθνος σε μαρασμό. Είναι αυτή η ελληνική πολιτική? Δεν σας νοιάζει ότι έχουμε το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα στον κόσμο? Δεν σας νοιάζει ότι δεν γεννιούνται πλέον Έλληνες και σε λίγο θα πάψουμε να υπάρχουμε? Λέτε ότι σας το έχει επιβάλει η Τρόικα. Εδώ όμως μέσα εκλεκτήκαμε για να υπηρετήσουμε τον ελληνικό λαό και μόνο αυτόν και κανέναν άλλον. Πριν λίγες μέρες, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, κύριος Μπούτζεκ, μας είπε καθαρά ποια είναι η καλύτερη λύση για την οικονομική κρίση που περνάμε. Ξέρετε ποια είναι? Η επίλυση του δημογραφικού. Μα πώς θέλετε να λύσετε το ασφαλιστικό της χώρας, αν δεν λαμβάνετε υπόψη ότι σε λίγα χρόνια οι συνταξιούχοι θα είναι περισσότεροι από τους εργαζομένους? Κάνατε τίποτα γι' αυτό? Όχι. Αντιθέτως, καταργείτε όποια ευνοϊκή ρύθμιση υπάρχει για τους πολύτεκνους. Εξισώνετε την άγαμη γυναίκα με την πολύτεκνη και την τρίτεκνη μάνα. Αν θέλατε πραγματικά να λύσετε το πρόβλημα της χώρας, σίγουρα θα είχατε άλλη πολιτική. Βγείτε, σας παρακαλώ, έξω στους δρόμους του Πανεπιστημίου, στην Μπατησιών, να δείτε πόσες εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, μικροπολιτές, δουλεύουν ανασφάλιστοι. Πόσα χρήματα χάνονται από τα ταμεία μας και από το παρεμπόριο. Θα μεριμνήσετε να μπουν αυτοί οι άνθρωποι σε κάποιο ταμείο, αφού δεν γνωρίζετε ούτε ποιοι είναι και ούτε πόσοι είναι? Είναι κατάσταση κράτους αυτή? Πόσα χρήματα χάνει η χώρα μας από τα εμβάσματα που στέλνουν στην πατρίδα τους? Από την άλλη, βέβαια, ο ελληνικός λαός πληρώνει για να έχουν αυτοί οι άνθρωποι περίθαλψη στα νοσοκομεία μας και να έχουν σχολεία για τα παιδιά μας. Παρά το ότι είναι ανασφάλιστοι, εάν είχαμε χρήματα, καλά θα κάναμε να πληρώναμε και για αυτούς. Τώρα όμως που δεν έχουμε, είμαστε εμείς οι κακομοίροι και όχι αυτοί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν είμαι ούτε οικονομολόγος, ούτε εργατολόγος. Καλύτερα όμως, γιατί θα σας μεταφέρω τη γνώμη του απλού Έλληνα πολίτη. Από τη μία κόβεται
τους μισθούς και τις συντάξεις και από την άλλη βλέπει έκπληκτος όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνονται για τις μίζες και τη σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Πώς να σας πιστέψει όμως? Αν θέλατε να σας πιστέψει ο κόσμος και ο λαός, θα φτιάχνατε ένα ταμείο ενίσχυσης των συντάξεων και να επιστρέφατε εκεί μέσα όλα τα χρήματα από τις μίζες και από τις ρέμουλες. Μην χρησιμοποιείτε λοιπόν το άλοθη του μνημονίου με την Τρόικα, γιατί δεν περνάει. Όσο αναγκαία και αν είναι τα μέτρα, δεν ταιριάζουν σε μια δημοκρατική κοινωνία που σέβεται και θωρακίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το Σύνταγμα της Ελλάδος επιβάλλει ο καθένας να συνεισφέρει ανάλογα με τις δυνάμεις του. Δεν λέει να πληρώνει πάντα ο απλός λαός και να βλουτίζει μια ομάδα κυβερνώντων και συνδικαλιστών. Άλλωστε, εσείς θέλετε να λέγετε σοσιαλιστές. Σας ρωτάω όμως, είναι αυτός σοσιαλισμός? Ελπίζω εδώ ανάμεσα στους βουλευτές σας να υπάρχουν κάποιοι ακόμα ιδεολόγοι, σοσιαλιστές, με γιώτα, όχι με ήττα, γιατί αν υπάρχουν πραγματικά, αυτό το άδικο αντιλαϊκό νομοσχέδιο δεν θα περάσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Νατολάκη. Το λόγο έχει ο βουλευτής Ατελοκρανίας του